Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. Τώρα βέβαια δεν έχω βάλει κάμερα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Θα είναι μικρή διάρκεια. Πάρουμε simulator βίντεο, μόνο και μόνο για να κλαδέψουμε τα παιδιά. Έχω κάνει λίγο το μεγάλο κομμάτι, παρόλα αυτά θα προχωρήσουμε το μισθάρο να τα δούμε μαζί. Βλέπω εδώ φοβερά συστήματα, έτσι. Υπάρχει βέβαια και μηχανή η ίδια πάλι, αλλά με μία γραμμή. Ποιος θα θέλει να τελειώσει τον μισό χρόνο. Σκεφτείτε να υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα στην Ελλάδα, μόνο αυτό λέω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάπου, δεν έχω δει. Αλλά θα ξαναήτανε τα αμπέλια όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή, όπως ήταν παλιά, όπως είναι τώρα εδώ στο φάρμι. Και τώρα το μόνο που καταφέρνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, που παρατηρώ δηλαδή στην περιοχή που είμαι, να τα κάνουμε σαν κλίματα αργές σε όλο το χωράφι. Το να μπαίνει το τρακτέρ από κάτω και να ραντίζει και να τρώει ο άνθρωπος όλο το φάρμακο, δηλαδή είναι, εντάξει, τραγικό για μένα. Θα δει σαν να καλύψει τον καρκίνο, λες, σαν να του λες, έλα ρε, έλα σε μένα, έλα κοντά μου. Να μην παίρνει αέρα καθόλου, να περνάς από έξω από το χωράφι μέρες μετά και να μην μπορείς να ανασάνεις. Έτσι μιλάμε για τραγικά πράγματα. Σκεφτείτε μόνο αυτό, να υπήρχαν τέτοια γραμμή εδώ στην Ελλάδα. Θα γύρισαν ξανά τα μπέλια έτσι. Υπάρχουν έτσι, υπάρχουν αρκετά. Τώρα εγώ βλέπω εδώ στην περιοχή που είμαι τώρα κάποια πώς ήταν. Όσοι είναι ακόμα, δηλαδή όσα παραμείναμε. Παλιά του κλασικού δεν ήταν έτσι. Όπως είναι εδώ ο γραμμή. Θα παίρνει αέρα. Θα το βλέπει ήλιος. Να βλέπει ο ήλιος τα πάνω φύλλα και μέσα σαπίλα.
Σημαίνει αυτό το κομματάκι το μικρό. Περάσει το γυάλι στα γρήγορα. Εδώ βλέπετε γύρω-γύρω υπάρχει παραμάτια για μόλιμα. Θα έρθει η κατάλληλη εποχή και θα τα φορτώσω όλα, θα τα κάνω να τα πουλήσω. Ή μπορεί να τα δω μαζί σε ένα live. Εξή κάτι έχει εδώ πέρα να παιδεύει. Λίγο να ξεφύγω. Σταματάει. Θέλω να κάνω και το τελευταίο. Κάπου μου ξέφυγε εδώ πέρα πάλι. Τώρα το βίντεο μας, παιδιά, θα το αφήσω εδώ. Ήθελα μόνο αυτή τη διαδικασία εδώ να δείξουμε πόσο όμορφη και καλή είναι και γρήγορη. Δεν είναι χειρονακτική εργασία, είναι με εργαλείο. Φοβερό. Μια χαρά, να είστε καλά.